Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα ντέρπι από τα παγιά. Με ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό που κρατάμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι κάναμε λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Και το πιο σημαντικό είναι όταν τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές κατάλαβαν ότι κάναμε κάποια λάθη και μας εστίχησε. Βελτιωθήκαμε και πήραμε μια σημαντική νίκη, για μένα πάρα πολύ, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά ξέραμε κάποιες φορές που η ομάδα όταν έμενε πίσω δεν μπορούσε να βρει τις λύσεις και να πάρει το αποτέλεσμα. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν τον τελευταίο καιρό και δίκαια ανεβαίνουμε σκαλοπάτι. Να μείνουμε προσγειωμένοι, είναι τρεις πολύτιμοι βαθμοί. Βλέπουμε τη συνέχεια στο δύσκολο παιχνίδι που μας περιμένει την Τετάρτη. Να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να βλέπουμε τη συνέχεια και την εξάδα με καλύτερο μάτι. Πρώτος μας στόχος αυτή τη στιγμή να μαζεύουμε όσο το δυνατό παραπάνω βαθμούς, να κερδίζουμε και να προχωρούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας στήριξε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ακόμα όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, και αυτό τους ανταμείψαμε με τον καλύτερο τρόπο να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί ο κόσμος που το παρακολούθησε σίγουρα είδε ένα ντέρπι από τα παγιά. Ευχαριστώ. Coach, είχατε μια δύσκολη αναμέτρηση. Μέχρι το 60 δυσκολευτήκατε αρκετά, δεν κρατούσατε την μπάλα τόσο πολύ. Τι ήταν αυτό που άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και φέρατε τούμπα το παιχνίδι και θα μπορούσατε μάλιστα να σημειώσετε και άλλα γκολ? Εντάξει, έπαιξε σημαντικό ρόλο η ποιότητα που έχουμε στην ομάδα. Αλλάξαμε πράγματα, ρισκάραμε και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Αυτόν κρατάμε, είδαμε ότι οι ποδοσφαιριστές που ήρθανε μας βοηθάνε και είδαμε και το πρώτο παιχνίδι με ο Σαρφό, όλοι το γνωρίζουμε και ξέρουμε τι ποιότητα και τι πάστα ποδοσφαιριστής είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής και μας βοήθησε πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι. Σήμερα ήταν αυτοί που μπήκανε, στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν κάποιοι άλλοι, αυτόν κρατάμε. Θέλουμε όλους για τη δύσκολη συνέχεια. Coach, το Απόλλη έχει αρχίσει να παίρνει για τα καλά τέρματα από τους striker, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Μάγκλητσα, δύο γκολ ο Κβιλιτάια. Αυτό θέλουμε. Μπήκαμε στο σωστό δρόμο. Και όταν είπα εγώ πριν το παιχνίδι με την Ομόνια ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και θα ξεκινήσουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, εγώ προσωπικά τους έβλεπα στις προπονήσεις ότι έκαναν μεγάλη προσπάθεια, έπαιζαν με αρκετή πίεση, μείναμε πίσω στη βαθμολογία. Κάθε παιχνίδι μας δημιουργούσε αρκετή πίεση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο. Είχαμε ένα δύσκολο έργο στο σημερινό παιχνίδι και τους αξίζουν για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Κύριε Αυγουστή, πώς εξηγείτε τη μεγάλη διαφορά στην απόδοση της ομάδας στα δύο ημίχρονα, γιατί ήταν κακό κατά την άποψή μου του ΑΠΟΕΛ το πρώτο μέρος και εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο, και επίσης ο κόσμος έδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την πίστη του στην ομάδα και στην καλύτερη προοπτική της, δηλαδή την κατάκτηση του τίτλου? Αυτό ζήτησε στο τέλος. Τι απαντάτε σε αυτό το αίτημα από τον κόσμο? Σίγουρα ξέρουμε τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ. Ξέρουμε ότι διεκδικούμε και τους δύο στόχους, αλλά αυτή τη στιγμή ο πρώτος στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι της Τετάρτης. Ξέρουμε τι μας περιμένει, έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Το γνώρισαν και οι ποδοσφαιριστές ότι το πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε σε κάποιες μονομαχίες, δεν κερδίσαμε μονομαχίες, ο αντίπαλος κέρδισε όλες τις μονομαχίες στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι,
και δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι με τη βοήθεια, με τις 5 αλλαγές που έγιναν, κατάφεραν όλοι μαζί και πήραμε ένα σημαντικό τρίποντο. Αυτόν κρατάμε, τίποτα άλλο.